Κορυφώθηκε σήμερα η μάχη για τις πανελλαδικές για το 2016. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα ιστορία αλλά και φυσική. Αναφορικά με την ιστορία προσανατολισμού, θα λέγαμε ότι τα θέματα κινήθηκαν λίγο πολύ στα δεδομένα των τελευταίων ετών. Απευθύνονταν δηλαδή σε καλά προετοιμασμένους και διαβασμένους μαθητές και σε μαθητές που είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία την επανάληψή τους. Θα λέγαμε μόνο για το θέμα Δέλτα 1, ότι ήταν μεγάλο σε ανάπτυξη, ήταν σχετικά μεγάλο όσον αφορά την ανάπτυξή του και απαιτούσε και τη συνδυαστική γραφή δύο κεφαλαίων. Αυτό έτσι ίσως λίγο να δυσκόλεψε τους μαθητές, κυρίως από την άποψη που ότι έπρεπε να γράψουν αρκετά πράγματα και ότι είχαν να πραγματευτούν τρία κείμενα, τρία παραθέματα. Κατά τα άλλα, κινήθηκαν λίγο πολύ στα δεδομένα των προηγούμενων ετών, ήταν και προετοιμασμένους μαθητές. Το πρώτο θέμα ήταν μέσα το βιβλίο, αλλά είχε και κάποια πράγματα που θέλει να προσέξεις. Το δεύτερο ήταν αναμενόμενο. Το τρίτο και το τέταρτο ξεκίνησαν χαμηλά και ανέβηναν αρκετά. Από πλευράς φυσικής δεν είχαμε τη δυσκολία των προηγούμενων ετών, αλλά είχαμε από πλευράς όγκου ήταν αρκετά και ήθελαν και προσοχή στο αριθμητικό κομμάτι. Υπήρχαν κομμάτια που χρησιμοποιούμε κάποιους τύπους που ενδεχομένως θέλουν απόδειξη και δεν μπορούν να τους πάρουν έτοιμους. Οπότε, κάποιος μαθητής, αν το πήρε έτοιμο, ίσως να χάσει μέρος της βαθμολογίας χωρίς απαραίτητα να έχει κάνει λάθος. Και υπήρχαν και σημεία που ήθελαν λίγο προσοχή, γιατί αν δεν ήταν ο μαθητής έτσι προετοιμασμένος, κάποια πράγματα θα τον δυσκόλευαν. Χωρίς να είναι όμως τα περσινά. Τα περσινά ήταν, ή τα προπέρσινα ήταν πιο δύσκολα. Φέτος φαίνονται πιο απλά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται την 1η Ιουνίου με την εξέταση στο μάθημα της βιολογίας, ενώ οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.